Ευχαριστούμε, Ευγένη. Πριν από λίγη ώρα στις 2 άρχισε το παιχνίδι των αντίστοιχων τμήματων K19 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ. Βλέπουμε πλάνα από αυτό το παιχνίδι στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή. Η ΑΕΛ, η οποία ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ με 1-0 επί της ουσίας στην πρώτη φάση που έκανε στο παιχνίδι, στο 25ο λεπτό, ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Πίνακα, το οποίο πανηγυρίζεται δεόντως από τους παίχτες, τους νεαρούς παίχτες της Θεσσαλικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκανε δική του αντεπίθεση ψάχνοντας γκολ απάντησης. Το πρώτο μήχρονο που κυλούσε με την ΑΕΛ στο προβάδισμα μέχρι το 42, όταν ένα επίσης πολύ καλό σουτ από τον Τσαούσι έφερε το παιχνίδι στο 1-1. Το 1-1 ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με αυτό, με το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο παρέμενε το ισόπαλο αποτέλεσμα μέχρι το 79. Επί της ουσίας, δηλαδή, λίγο πριν μπουν οι δύο ομάδες στη τελική ευθεία, ο Μπαλογιάννης έκανε το 2-1. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, στον Κωστή Μπότσαρη μίλησαν από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Μύρος Λαφσνάουτσερ και ο Γιάννης Τσακμακίδης από την πλευρά της ΑΕΛ για το σημερινό παιχνίδι. Ότι σίγουρα υπάρχει το φαβορί που είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή και στο προηγούμενο μας έχει δείξει μια κούραση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει φανεί και στη Λαμία, νομίζω, για αυτό που κατά την άποψή μου είναι φυσιολογικό και το είπε νομίζω και ο κύριος Λουτσέσκο, ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό στοχεύει. Είναι το φαβορί, αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Τα παιδιά τα δικά μας τώρα αυτή τη στιγμή έχουν βρει μια. Η ομάδα της ΑΕΛ έχει βρει μια συνοχή και σε πολλά παιχνίδια το έχει βγάλει. Και νομίζω ότι αν βρει αυτή τη σταθερότητα, ότι γενικά δεν θα έχουμε πρόβλημα και το σημερινό θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμείς ξέρουμε τι στόχο έχουμε. Νομίζω το παιχνίδι θα είναι σχεδόν όπως εδώ, δηλαδή να έρθει να κάτσει πίσω και να περιμένει να μια κοντραεπίδεση ή στιγμένες φάσεις, αλλά νομίζω με ποιότητα, δηλαδή ποιότητα είναι τεράστια διαφορά μεταξύ των ομάδων και νομίζω να κερδίσουμε το παιχνίδι και να συνεχίζουμε το στόχο που έχουμε μπροστά, δηλαδή πρώτη ομάδα, δηλαδή πρωτάθλημα και όλα να πάει καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.